Να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαλκανιολόγο Διεθνολόγο Νικολάο Παούνη. Κύριε Παούνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Παούνη, ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα να μας πείτε αν μιλάμε για μια επικίνδυνη συμφωνία τελικά ή μιλάμε για μια συμφέρουσα συμφωνία για την Ελλάδα. Μιλάμε για μια αναγκαία συμφωνία. Δεν θα την χαρακτήριζα επικίνδυνη ούτε. Δεν θα πηγαίνω σε ακραίους χαρακτηρισμούς. Θεωρώ ότι είναι μια αναγκαία συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία η οποία ήρθε την κατάλληλη χρονική στιγμή για να κλείσει ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί την χώρα μας τουλάχιστον κατά την πρόσφατη της ιστορία μετά το 1944, αλλά αφορά ένα πρόβλημα που ξεκινά από την περίοδο της ίδρυσης της Εξαρχικής Εκκλησίας το 1870 και πολύ περισσότερο μετά το 1893 με την εμφάνιση του ΒΜΡΟ και των λοιπόν κομιτάτων στον χώρο της Μακεδονίας. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας, έχουμε μια διαδικασία εθνογέννησης στο πλαίσιο της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας και το 1991 έχουμε κρατογένεση με τον όρο Μακεδονία. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια στα οποία ταλαιπωρούμαστε με το συγκεκριμένο ζήτημα, πέραν της κατασπατάλησης διπλωματικού κεφαλαίου, όπως ήθελε να λέει και η κυβέρνησή μας, αυτό το οποίο εγώ έχω να παρατηρήσω είναι ότι η διεθνής κοινωνία διολυσταίνει συνεχώς ικανοποιώντας τις θέσεις της γειτονικής χώρας και όχι της δικής μας. Δηλαδή γινόταν σταδιακά αντιληπτό η πεποίθηση ότι υπήρχε μια δημοκρατία της Μακεδονίας και υπήρχε και μια κατανόητη ελληνική αντίδραση. Επειδή επίσης ασχολούμαι με τον χώρο των Βαλκανίων, πρέπει να σας πω ότι όλος ο περίγυρός μας ήταν εχθρικός ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Τον αλυτρωτισμό δεν μπορούσαμε να τον αποδείξουμε ότι υπήρχε, τον αντιλαμβανόταν, θεωρούσαν ότι ήταν ένας ελληνικός παραλογισμός. Και όταν κληθήκαμε να τον αποδείξουμε στην αίθουσα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, αποτύχαμε. Συνεπώς, θεωρώ ότι την κατάλληλη χρονική στιγμή πάμε να κλείσουμε ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο μας ταλανίζει. Ο χρόνος δεν κυλούσε υπέρ μας. Αν αποσυσχετίζουμε το αρχαίο μακεδονικό παρελθόν με την σημερινή δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπως θα λέγεται, μετά την κύρωση και την επικύρωση σε διεθνές επίπεδο, εξοβελίζουμε τον αλυτρωτισμό των γειτόνων μας και μέσα από τα εδάφια της συνθήκης διασφαλίζουμε και το απαραβίαστο των συνόρων. Συνεπώς, εκτιμώ κατά την άποψή μου ότι μια αναγκαία συνθήκη έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή. Κύριε Παούνη, θεωρείτε ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο, για παράδειγμα, στις οικονομικές σχέσεις? Βεβαίωτατα. Η άποψή μου είναι, κοιτάξτε, εγώ ξέρω, όπως γνωρίζετε, κατάγομαι και από μια κριτική περιοχή στην οποία υπήρχαν οικονομικές σχέσεις με τους γείτονες και από τη μία πλευρά των συνόρων και από την άλλη. Την εποχή που μιλάμε τώρα, για παράδειγμα, φανταστείτε ότι τρέχουν κοινά προγράμματα μέσω του προγράμματος Ίντερεκ, περίπου 37 διεθνοριακά προγράμματα, προγράμματα δηλαδή τα οποία αυξάνουν και τονίζουν τη διεθνοριακή συνεργασία. Στο μέλλον αυτά αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, να δημιουργηθούν κοινές επιχειρηματικές δράσεις, να δημιουργήσουμε κοινά πλαίσια μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την συνεργασία στον πανεπιστημιακό χώρο. Με την παρέλευση των χρόνων και τις αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στα σχολικά τους εγχειρίδια και σε βάθος γενεών, θα πάψει αυτή η αμοιβαία και χυποψία μεταξύ των δύο λαών. Νομίζω ότι θα έρθουμε πιο κοντά και εξάλλου πρέπει να σας πω, παρά τις τεταμένες σχέσεις τις οποίες είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι γείτονές μας δεν επέλεγαν να πάνε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην εξίσου γειτονική Βουλγαρία ή Αλβανία. Yeah. Επέλεγαν την κάθοδο προς τις θάλασσες της Ελλάδας, προς την Ιερία, προς την Χαλκιδική, προς την Θάσο. Συνεπώς υπάρχουν ήδη οικονομικές συναλλαγές και με την βελτίωση του περαιτέρω διπλωματικού και πολιτικού κλίματος, αυτές θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να προκηρύξει δημοψήφισμα?
Ακούστε, πρωτίστως να σας πω ότι είμαι υπέρ της άποψης έκατος σε εφοετάσεις. Δηλαδή, αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να τις κάνετε στους κατάλληλους, στους καθήλυνα αρμόδιους επιστήμονες, που είναι συνταγματολόγοι. Εγώ μίλησα βεβαίως με δύο και πήρα δύο αντικρώμενες απόψεις. Η προσωπική μου άποψη, η οποία δεν είναι επιστημονική, διότι δεν είμαι συνταγματολόγος, είναι η εξής. Το δημοψήφισμα είναι μια βαθύτατα δημοκρατική διαδικασία. Είναι βεβαιότατα θεμητή. Δεν ξέρω κατά πόσο προβλέπεται για τον προσδιορισμό της ονομασίας μιας έτερης χώρας. Εφόσον όμως ήταν προβλεπόμενο, θα ζητούσα να είχαμε μια σφαιρική ενημέρωση προς τους πολίτες μας, διότι αυτή τη στιγμή έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα φοβίας, το οποίο δεν δικαιολογείται. Κατά την άποψή μου, οι πολίτες μας δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για αυτά τα οποία πάμε να κλείσουμε. Αντιθέτως, έχουν παραπλανηθεί από ενημερώσεις είτε από αναλύσεις οι οποίες είναι επιδερμικές και εμφορούνται κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος παρά από διάθεση πραγματικής και σε βάθος ενημέρωσης. Κύριε Παούνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.